Με συγκρατημένη αισιοδοξία υποδέχθηκε ο Υπουργικός Σύλλογος Τρικάλων το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης που ενέκρινε το Υπουργικό Συμβούλιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στους ασφαλισμένους του ΟΑΕ να ζητήσουν την ένταξή τους σε μία ή και δύο κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες από αυτή που υπάγονται. Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε η διοίκηση του Υπουργικού Συλλόγου, τονίζεται πως ένα πάγιο αίτημα δεν είναι μερικώς προς υλοποίηση, καθώς δικαίωμα υπαγωγής παρέχεται μόνο στους ασφαλισμένους εμπόρους και επαγγελματοβιοτέχνες που δεν έχουν ληξει πρόθεσμες οφειλές ή έχουν επαχθεί σε ρύθμιση και καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις. Δηλαδή, με λίγα λόγια, αφήνει εκτός το 90% των ασφαλισμένων εμπόρων. Στην τελευταία συζήτηση που είχαμε στη Λάρισα σαν Ομοσπονδία Θεσσαλίας και είχε θέσει ο Εμπορικός Σύλλογος Τρικάλων και το θέσαμε και από την Ομοσπονδία Θεσσαλίας να μπορούν οι έμποροι μέσα αυτή τη δίνη που υπάρχει να χαμηλώσουν αν θέλετε τις κλάσεις που έχουν για το ασφαλιστικό τους φορέα και να γίνουν και κάποιες ρυθμίσεις. Φαίνεται εδώ τώρα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο περνά ένα νόμο ο οποίος λέει ότι θα μπορούν οι έμποροι και οι επαγγελματίες όλοι να χαμηλώσουν κατά δύο κλάσεις, αλλά μόνο σε αυτούς οι οποίοι είναι ενήμεροι, δηλαδή αυτοί που έχουν πληρώνουν κανονικά ή έχουν ενημερότητα. Το 90% των εμπόρων θεωρείται ότι δεν έχει. Εμείς θέλουμε να αρθεί αυτό για να μπορεί ο κάθε έμπορος, αυτός που μπαίνει στη ρύθμιση ή οτιδήποτε άλλο, να μπορεί και αυτός να το κάνει και να προχωρήσουμε πέρα από αυτό και στα άλλα που είπαμε για τις ρυθμίσεις και για τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν για να μπορέσουμε να περάσουμε αυτή τη δίνη που υπάρχει. Πάντως είναι ένα σημαντικό ζήτημα αυτό, καθώς πολλοί έμποροι είναι σήμερα ανασφάλιστοι, δεν μπορούν να καλύψουν πλέον την ιατροφαρμακευτική επιδότηση. Ακριβώς. Και γι' αυτό το κάναμε και γι' αυτό το ζητήσαμε. Θετικό είναι από τη μια μεριά, αλλά δεν είναι θετικό εξ ολοκλήρου γιατί πάλι αφήνει τους περισσότερους απ' έξω.